Η Ιεραποστολή είναι παντού και πάντα. Αυτό το θέμα όμως της Ιεραποστολής σε άλλες πολιτισμικές συνάφειες έχει την σημαντικότητά του, πέρα από το αποστολή παντού και πάντα, σε κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο, διότι αποτελεί για την οτροπία μας ακριβώς ένα βήμα παραπέρα, μία διάσχηση συνόρων, ορίων που μερικές φορές μας εγκλωβίζουν. Και ξέρετε, αν σκεφτούμε κάθε εντό εισαγωγικών κλάδο της θεολογίας μας, θα δούμε ότι όλες έχουν αυτή την δυναμική της αποστολής, όλες είναι για χάρη της σωτηρίας του κόσμου. Είτε μιλήσουμε για τη δογματική, είτε μιλήσουμε για τη λειτουργική κτλ. Παρόλα αυτά όμως, όσο αντιφατικό κι αν είναι, Όλοι οι κλάδοι, όλες οι θεολογικές θεωρήσεις κινδυνεύουν από τον πειρασμό μιας εσωστρέφειας, μιας επανάπαυση. Δηλαδή, ενώ η λειτουργική ζωή είναι υπέρ της ζωή του σύμπαντος κόσμου, παρόλα αυτά μπορεί να καλλιεργήσει το αίσθημα ότι εμείς εδώ καλά είμαστε στην κορυφή του Θαβόρ. Ε, ή να διατυπώσουμε τόσο καλά την δογματική, ώστε να πούμε είμαστε φτασμένοι. Και να μην δούμε ότι η δογματική είναι οδοδείκτης προς, έτσι, να χαθεί η δυναμική. Οπότε αυτός ο, ιδιαίτερο, ιδιαίτερος, ας το πούμε, ιεραποστολικός στοχασμός χρειάζεται για όλη τη συνείδηση της Εκκλησίας. Όχι μόνο για ένα ταξίδι στην Άπο Ανατολή ή στην Αφρική. Η πολυτιμότητα του ανοίγματο δηλαδή στον λεγόμενο παγκόσμιο νότο είναι τα μεγάλα κομμάτια του κόσμου που τα λέγαμε παλιότερα τρίτο κόσμο. Τώρα λέγεται παγκόσμιος νότος για να σημάνει έτσι την διαφορά του από τον πλούσιο, ας το πούμε, βορρά, ε, αυτό το άνοιγμα ε, δεν αφορά ορισμένους, επιμένω ότι αφορά την ίδια τη συνείδηση της Εκκλησίας. Ακόμα και αυτούς που δεν πρόκειται ποτέ να βρεθούν εκεί. Αυτές οι περιοχές του Παγκόσμιου Νότου, η Αποανατολή έχει έρθει τώρα και κοινωνικο-οικονομικά στο προσκήνιο, παίρνουμε χαμπάρι αυτό που πρέπει να έχουμε πάρει χαμπάρι από χρόνια, ότι έχει μία δυναμική η οποία δεν θα μείνει στο περιθώριο, καθώς και η Αφρική, με την οποία περισσότερο έχω ασχοληθεί και έχω βρεθεί εκεί, είναι περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο πλούτο. Δηλαδή, η πλήρης εικόνα τους δεν είναι μόνο τα αναμφίβολα προβλήματα που έχουν, και εξαιτία εγγενών δυνάμεων και εξαιτία τη νεοαπικιοκρατία, τη εξάρτηση δηλαδή που καλλιεργείται από τα τέλη του 20ου αιώνα και μετά, στα μέσα του 20ου αιώνα, η κλασική απικιοκρατία, δηλαδή πηγαίναν δυτικά κράτη, δυτικά στρατεύματα, καταλάμβαναν περιοχέ ολόκληρε, κράτη ολόκληρα, τα κάνανε παράρτημά του κτλ, κτλ., αυτή η κλασική απικιοκρατία κατέρευσε μετά τον Δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως κρατεούται η νεοαπικιοκρατία, η εξάρτηση μέσω διαφόρων πονηρών ε, μέσων και κυρίως ε, οικονομικής εξάρτησης. Πέρα λοιπόν από αυτά τα, τα πολύ μεγάλα προβλήματα, είναι περιοχές με εξαιρετική παράδοση, εξαιρετικό πολιτισμικό πλούτο. Και αν σκεφτούμε, η Μαύρη Αφρική η υποσαχάρια Αφρική, δηλαδή όλες οι περιοχές που βρίσκονται κάτω από τη Σαχάρα, η κλασική, ας το πούμε έτσι, Αφρική, ήδη έχει συμβάλει σε πνευματικά ρεύματα παγκόσμια. Δηλαδή, αν σκεφτούμε σε τι ζυμώσεις έχει συμβάλει μέσω του τραγικού γεγονότος του δουλεμπορίου στην Αμερική, πόσα ρεύματα μουσικής ή εικαστικών τεχνών έχει διαμορφώσει η καστικών τεχνων μαύρη τέχνη, η λεγόμενη μαύρη θεολογία της απελευθέρωσης. Έτσι είναι γιγαντιαία κινήματα αυτά. Επίσης υπάρχει και μία στροφή χριστιανική ε, από την Αφρική προς την Ευρώπη. Ε, είναι πράγματα που δεν τα παρακολουθούμε στον τόπο μας και είναι πολύ αδικημένες και οι ιεραποστολικές σπουδές, αλλά είναι στην κυριολεξία ένα καζάνι που βράζει. Σύντο ότι... Αυτοί οι προβληματισμοί και αυτά τα δίπολα που έχουν ταλαιπωρήσει τον δυτικό κόσμο και ιδίω στην Ευρώπη, όπω για παράδειγμα αν η θρησκεία αφορά το άτομο ή αν αφορά το δημόσιο χώρο κτλ., αυτά είναι ακατανόητα στην Αφρική. Στην Αφρική το θρησκευτικό φαινόμενο είναι στην κοινωνία, είναι στο δημόσιο χώρο. Η παρουσία του Θεού δηλαδή στην Αφρική είναι έντονη και μάλιστα είχε πει ο νύναρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος ότι ο Θεός υπήρχε ήδη στην Αφρική πριν πάνε οι Ιεραπόστολοι. Αυτό για την μυστική δράση του Θεού παντού είναι μέσα στα έγκατα της παράδοσής μας. Είναι καλό να μην το ξεχνόμαστε για να μην αποκτάμε συνείδηση μεσία εμείς οι ίδιοι. Και επειδή, για να πούμε την απλή αλήθεια, οι πρεσβύτερες εκκλησίες, δηλαδή εκκλησίες οι οποίες μετρούν αιώνες ορθόδοξης παράδοσης, Στι παραδοσιακά ορθόδοξε, λεγόμενε παραδοσιακά ορθόδοξε χώρε, έχουν μία εμπειρία αιώνων, αλλά έχουν και σκουριά αιώνων. Δηλαδή, πολλά αντιευαγγελικά στοιχεία έχουν παρισφρήσει μέσα σε όλο τον θρησκευτικό οργανισμό. Έχουν παγιωθεί πάρα πολλέ στρεβλώσει, πάρα πολλά κακά. Αδιανόητε στρεβλώσει μερικέ φορέ, και όμω ε, η ευαγγελική αλήθεια φαίνεται σαν ανεξαίρεση, σαν ανεξογήινο κτλ. Σε αυτήν λοιπόν την κόπωση, σε αυτή την πεποίθηση, ας το πούμε, την άθλια πεποίθηση, ότι όσοι φυτρώνουν σε αυτόν τον τόπο φυτρώνουν Ορθόδοξοι, γεννιόνται Χριστιανοί, έχουμε εκατομμύρια βαφτισμένων και ελάχιστους Χριστιανούς στην πραγματικότητα, όλη αυτή η στρέβλωση, όλη αυτή η κόπωση των παραδοσιακά και η αλαζονία των παραδοσιακά Ορθοδόξων ε, χωρών, παίρνει ανανεωτικά μηνύματα από τις νεαρές εκκλησίες που βρίσκονται στις χώρες της Ιεραποστολής. Γιατί εκεί χρειάζεται να ξεκαθαριστεί, δεν γίνεται πάντα και έχουμε ευθύνη, αλλά χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ποιο είναι το Ευαγγέλιο το οποίο προσφέρεται και ποια είναι επιμέρους έθιμα ή ανθρώπινα εντάλματα τα οποία όχι δεν χρειάζεται να μεταφερθούν, αλλά είναι και κακό να μεταφερθούν. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα κόσκινο να ξαναθυμηθούμε ποιο είναι πραγματικά το Ευαγγέλιο. Να ξαναθυμηθούμε ποιος είναι ο Κύριός μας, ο οποίος, θα κάνω και εδώ μία παρένθεση επιτρέψτε μου, κοιτάξτε ένα δείγμα αλαζονίας το οποίο είναι τίποτα λιγότερο από καταστροφικό και, προ, και προδοσία ουσιαστικά. Λέμε, αποσπούμε την φράση της δογματικής ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αποσπασμένη όμως αυτή η φράση τι δημιουργεί. Δημιουργεί την πεποίθηση, την δαιμονική πεποίθηση ότι αυτομάτως ε, πορευόμαστε σωστά αυτομάτως έχουμε νουν Χριστού αφού είναι η κεφαλή μας. Και αυτομάτως ό,τι αποφάσεις παίρνω, αυτομάτως είναι αποφάσεις του Χριστού. Η απάντηση είναι όχι. Ο, κρινόμαστε. Ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, ταυτόχρονα είναι και νυμφίος της, ίστατε δίπλα τη και ταυτόχρονα είναι και ο Κύριος της. Είναι αυτός τον οποίο θα λογοδοτήσει και στο τέλος θα φανεί ποιο από αυτά που εμείς θεωρούμε εκκλησιαστικό και πιο από τις αφεντιές μας έτσι στοιχείο στο καμίνι που θα κάψει το άχυρο και θα αναδείξει το χρυσάφι θα φανεί ποιο είναι το αληθινά εκκλησιαστικό έτσι δηλαδή ε, δεν δε μπορούμε να καταργήσουμε αυτήν την υπέροχη διδασκαλία του της εκκλησίας περί έσχατης Κρίσης. Δεν έχει τίποτα το δρακουλιάρικο αυτό το πράγμα, δεν είναι τρομοκρατικό. Είναι αυτή η υπέροχη, η υπέροχη ε, υπόσχεση ότι δεν υπάρχει αυτοματισμός στην ιστορία, ότι υπάρχει ευθύνη, ότι μετράει το φιλότιμο και ότι τα πράγματα θα φωτιστούν επιτέλους κάποτε. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, με αυτά τα κριτήρια, ε, χρειάζεται νομίζω να, να ασκείται η Ιεραποστολή, να κομίζει η Ευαγγέλιο και να φέρνει, να φέρνει την φωνή των νεαρών εκκλησιών που ζουν την ευλογημένη έννοια της μεταστροφής. Η έννοια της μεταστροφής, δηλαδή να επιλέξω, να εγκολποθώ, να ζήσω ολόκαρδα τον πνευματικό προσανατολισμό μου, δεν είναι δεδομένος, δεν είναι δεδομένος με τη γέννησή μου, δεν είναι δεδομένος επειδή τον είχαν οι μου. Έτσι πρέπει να υπάρξει ένα προσωπικό γεγονός μεταστροφής. Αυτό το πράγμα είναι το ισχυρό μήνυμα που έρχεται πάλι από, τις, από την πράξη της Ιεραποστολής, αξιώνει μεταστροφή όποια ας το πούμε, καταγωγής κι αν είσαι, όποιας προέλευσης κι αν είναι. Και κρίνει τα πράγματα και στον τόπο μας, όπου η κοινωνική καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού έχει δημιουργήσει και όλα αυτά, αυτές τις πεπιθήσεις ότι αυτομάτως καλπάζουμε έτσι με μια εθνικοθρησκευτική ταυτότητα κτλ και χάνεται η ουσία της εκκλησιαστικότητας.